να μας πείτε ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο γάμα εθνικής όπως είναι η Μαρκό. Είστε ευχαριστημένος από τη σημερινή απόδοση? Είναι χαρά μας που παίζουμε με τέτοιες ομάδες. Το Μαρκό δείχνει ότι είναι σίγουρα γάμα εθνικής κατηγορία ομάδα, και το ρόστερ της και ο προπονητής και ο τρόπος οργάνωση που έχει. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μας έδωσε πολλά μαθήματα σήμερα και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών το δικό μας, αλλά και το Μαρκό νομίζω ότι δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ξεκινάει σε λίγες μέρες το πρωτάθλημα. Σε τι βαθμό ετοιμότητας είστε και πώς βλέπεις τον όμιλο στον οποίο έχετε τύχει? Όπως έχω ξαναπεί, ο όμιλος δεν ξέρω αν είναι εύκολος ή δύσκολος, δεν μας απασχολεί. Ούτως ή άλλως οι στόχοι μας εμάς φέτος είναι ούτως ή άλλως να χρησιμοποιήσουμε παιδιά νέα δικά μας. Σίγουρα το γεγονός ότι πήραμε πέρσι το πρωτάθλημα και έχουμε βρεθεί σε έναν όμιλο στον οποίο δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, μας δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε καλά. Είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε με ανυπομονησία να ξεκινήσουμε. Πιστεύεις ότι φέτος το πρωτάθλημα θα κριθεί στις λεπτομέρειες που λέμε ή κάπου στα πρώτα παιχνίδια ή στα τέρπι? Το πρωτάθλημα είναι πολύ μικρό, δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες. Πρέπει σε κάθε μάτς να είσαι σοβαρός, δεν έχεις περιθώριο να μαζέψεις βαθμολογία. Θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάς κάθε παιχνίδι ούτως ή άλλως ξεχωριστά και να μαζέψεις όσο πιο γρήγορα όσους περισσότερους βαθμούς μπορείς, ούτως ώστε ή να ξεχωρίσεις για τις πάνω θέσεις. Και ένα σχόλιο για την αντίπαλη ομάδα σήμερα, τη Μαρκό, πώς την είδε σε καθαρά αγωνιστικά, το στυλ παιχνιδιού και όλα τα υπόλοιπα? Δείχνει, είναι πολύ γυμνασμένη ομάδα, τρέχει, είναι πολύ δυνατή, έχει πολύ έμπειρα παιδιά, έχει παιδιά τα οποία έχω παίξει και εγώ συμπαίκτης και είναι σίγουρα είναι κόσμο για την κατηγορία. Θεωρώ ότι η Μαρκό είναι σε πολύ καλό δρόμο.